Στην σύλληψη ενός 46χρονου για ναρκωτικά προχώρησαν το μεσημέρι της 5ης σε χωριό έξω από την Υγρίτα Σερών, αστυνομική του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Ο 46χρονος σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του διαπιστώθηκε να καλλιεργεί 9 δεντρίλια κάναβης ύψους έως 2,2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Επίσης εντοπίστηκαν 3 δεντρίλια κάναβης στο στάδιο της αποξήρανσης και φυτικά αποσπάσματα κάναβης βάρους 205 γραμμαρίων. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 46χρονου, στην οποία συνέδραμε και ο αστυνομικός σκύλος Άτλας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάναβης βάρους 391,5 γραμμαρίων. Συνελήφθη το απόγευμα της 5ης στην Κομωτινή από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής ένας 29χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 29χρονο διότι τον εντόπισαν να κατέχει ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, μία απομίμηση αεροβόλου πιστολιού, ένα γεμιστήρα με μία αμπούλα, 4 γάντια μιας χρήσεως, 2 κουκούλες full face και 100 δεματικά καλωδίων. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί αρμοδίως.